Ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, είπα και χθες μιλώντας στα επιμελητήρια, είναι δύο κολλασμένοι μήνες. Με αυτά τα λόγια, ο Υπουργός Οικονομικών, αμέσως μετά την τριωρή έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώνει τα νέα μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση. Επιβάλλεται ένα νέο ειδικό τέλος στην ακίνητη περιουσία, το οποίο θα κυμαίνεται από 50 λεπτά έως 10 ευρώ ανά τετραγωνικό, αναλόγως της περιοχής, της τιμής ζώνης, της χρήσης και άλλων κριτηρίων. Έτσι, ο μέσος όρος διαμορφώνεται στα 4 ευρώ ανά τετραγωνικό. Η ίσπραξη θα γίνει μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ ως τα τέλη Φεβρουαρίου και θα έχει διετή διάρκεια. Θα προσπαθήσουμε η ίσπραξη να γίνει μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου ταμιακά, ώστε δημοσιονομικά να εγγραφεί στο έτος 2011, και για το έτος 2012 η ίσπραξη θα γίνει με πολλές δόσεις για να το αντέξει η κοινωνία. Το Υπουργικό αποφασίζει να περικοπεί ένας ολόκληρος μηνιαίος μισθός από όλους τους αιρετούς και μετακλητούς του Δημοσίου, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έως τους Δημάρχους και τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων. Αν εφαρμόσουμε και τους στόχους του 2012, τότε θα έχουμε το 2012 πρωτογενές πλεώνασμα, επιτέλους για πρώτη φορά, 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτή θα είναι και πρέπει να είναι η αποστομωτική απάντηση. Αυτή είναι η ριζική αλλαγή των δεδομένων. Το Υπουργικό αποφασίζει την ταχύτερη ψήφιση του προϋπολογισμού του 2012 πριν από το τέλος Οκτωβρίου, ενώ καλεί τον εφοπλιστικό κόσμο να μετάσχει στη δημοσιονομική προσπάθεια. Ο κοσμοπολιτικός ελληνισμός πρέπει να δώσει το παρόν στην προσπάθεια αυτή, αλλά επειδή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το εφοπλιστικό κεφάλαιο, πρέπει να συζητήσουμε μαζί τους πώς θα συνεργαστούμε, αλλά πώς θα έχουμε και συμμετοχή στην δημοσιονομική προσπάθεια. Πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, Παπανδρέου και Βενιζέλος συζητούν κατηδίαν για 45 λεπτά τα νέα μέτρα. Μετά το Υπουργικό, ο Πρωθυπουργός τηλεφωνεί στον Αντώνη Σαμαρά για να τον ενημερώσει. Λίγη ώρα μετά το τηλέφωνο του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας χτυπά ξανά. Ο Υπουργός Οικονομικών τον ενημερώνει αναλυτικά για την κατάσταση της οικονομίας και τα μέτρα. Χρειάζεται έντιμη και ειλικρινή συνεργασία κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Χρειάζεται εθνική συστράτευση. Χρειάζεται υπέρβαση. Δεν είναι ώρα για κομματικούς πατριωτισμούς και συμβατικές συμπεριφορές. Και πρέπει να πω ότι ήταν εξαιρετικά υψηλό το επίπεδο της συνομιλίας που είχαμε τον κύριο Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί την κυβέρνηση ότι λαμβάνει μέτρα που οδηγούν πιο βαθιά στην ύφεση. Δεν ανακόπτεται η ύφεση με νέα μέτρα ύφεσης όπως αυτά που εξήγηλε ο κύριος Βενιζέλος. Σήμερα η αξιοπιστία της κυβέρνησης εξανεμίστηκε απολύτως. Νέα δυσβάστακτα μέτρα που ακυρώνουν τη χθεσινή ομιλία του κυρίου Παπανδρέου, επιβεβαιώνουν την παταγώδη αποτυχία της κυβέρνησής του και ρίχνουν νέα βάρη στις πλάτες των Ελλήνων. Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι οι Έλληνες δεν αντέχουν πλέον άλλα φορολογικά βάρη. Πειρά εξαπολύουν στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα και μιλούν για νέο χαράτσι στα ακίνητα. Στο νέο φορολογικό αντιλαϊκό ντου κυβέρνησης Τρόικας, η απάντηση του λαού πρέπει να είναι τέλος η θυσίας μας για την κρίση, την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλατιά συμμετοχή στην οργανωμένη άρνηση πληρωμής για τα φοροχαράτσια. Το ΠΑΣΟΚ, όσο και να συναναστρέφεται τις νεοφιλελεύθερες απόψεις της Τρόικας, παραμένει βαθιά στο DNA του, η κομμουνιστική αντίληψη και θεωρία. Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που ακόμα κομμουνιστικοκρατείται μέσω των συντεχνιών. Η κυβέρνηση μέρα με τη μέρα γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη και αποτελεί μονόδρομο η ανατροπή της ίδιας και της πολιτικής της. Χαρατσώνει την ιδιοκτησία οποιουδήποτε ακινήτου ανεξάρτητα από τον πλούτο του κάθε ιδιοκτήτη, οδηγώντας σε βαθύτερη ύφεση. Αντί να περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες και να προχωρήσει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, για πολλωστή φορά επιλέγει την υπερφορολόγηση των συνηθισμένων και εξαντλημένων ιδιωτών.